να παρακαλέσω την κυβέρνηση. Να την παρακαλέσω. Και προσωπικά τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Βασίλη Γεκίλια, που είναι και βουλευτής Β' Αθηνών και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι συμβαίνει. Συμμεριζόμαστε το δράμα των ανθρώπων από τη Συρία που ζητάνε πολιτικό άσυλο, που είναι πρόσφυγες ή ό,τι άλλο είναι, καμία αντίρρηση να βρεθεί λύση σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και σύμφωνα με τις κανόνες του ανθρωπισμού, όποια νομίζει η κυβέρνηση και όποια είναι σύνομη με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή δεδομένα. Όμως δεν μπορεί να ξεκινήσει η χριστουγεννιάτικη αγορά στην Αθήνα με το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, που είναι η καρδιά της τουριστικής κίνησης των καταστημάτων, από την κίνηση την οποία ανεξαρτούν τη ζωή τους, τις δουλειές τους, τους φόρους τους, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, με την εικόνα που έχει το Σύνταγμα τις τελευταίες μέρες. Η εικόνα που έχει το Σύνταγμα τις τελευταίες μέρες αποθεί τον κόσμο να πάει στο Σύνταγμα. Η πλατεία Συντάγματος όμως είναι παραδοσιακά η καρδιά του εμπορίου της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Θεωρώ ότι εντός των επομένων 24 ώρων θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει λύσει με ανθρώπινο τρόπο, με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες, με ό,τι νομίζουν, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι μόνο τα δράματα των προσφύγων, είναι και τα δράματα των ανθρώπων που καταστήματα γύρω-γύρω. Και ποιοι θα πεινάσουν. Εγώ τι λαμβάνω τώρα την πρωτοβουλία. Το λέω δημοσίως σε έναν υπουργό δημοσίας τάξης που είναι βουλευτής Α' Αθηνών και που καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται εμένα, το καταλαβαίνει και από μόνος του, ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ.